έρευνες μυστικές και βρέθη ότι όταν εκατομμύρια χρόνια από τα κέντρα της γης τα αέρια τα οποία βγαίνουν προς την επιφάνεια και δει το μεθάνιον στερεοποιείται, παγωποιείται λένε επίσημα από την πίεση του νερού, στην επαφή με το νερό και είναι τόσο τα αποθέματα μεθανίου στην περιοχή αυτή ώστε εάν σταματήσουν οι πετρελαιοπηγές της γης να λειτουργούν, διότι εξαντλήθησαν. Δύνατε επί μερικές χιλιάδες χρόνια το μεθάνιο αυτό να κινεί όλες τις μηχανές της υδρογείου, όλου του κόσμου. Άρα είναι το μεγαλύτερο ενεργειακό απόθεμα που υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Αυτό το κρύψαν από εσάς. Στις 12 Δεκεμβρίου του 1995 η τότε κυβέρνηση μυστικά έδωσε την εκμετάλλευση στην εταιρεία Oceanic. Το έχω δημοσιεύσει εδώ και πολλά χρόνια στα βιβλία μου αυτό το μυστικό. Έκτοτε άρχισαν και ορισμένοι άλλοι να το αναπτύσσουν. Τι γίνεται όμως. Το ρήγμα αυτό προχωράει μέχρι την Κύπρο. Οπότε υπάρχουν βουνά ολόκληρα παγωποιημένο μεθανίου νότια της Κρήτης μέχρι την Κύπρο. Το γνωστό, γνωστά αυτά που έχω δημοσιεύσει εδώ και χρόνια στο βιβλίο μου. Τώρα οι Τούρκοι, επειδή η υφαλοκρηπίδα την όμιζαν 6 μίλια, και εγώ με τα βιβλία μου και τις εκπομπές μου είπα ότι η υφαλοκρηπίδα είναι 200 μίλια. Και μάλιστα, εάν δεν γνωρίζετε με σας ακούσατε τον Καντάφη πριν από καιρό, ζήτησε ότι το μεθάνιο της Μεσογείου ανήκει στην Λιβύη. Διότι είναι μέσα στην υφαλοκρηπίδα της Λιβύης. Είναι περίπου στα 150-160 χιλιόμετρα από τη Λιβύη. Δηλαδή αυτό στην υφαλοκρηπίδα την έβαζε 200 μίλια. Όταν λοιπόν εγώ διαμαρτυρήθηκα επισήμως και έβρισα τους δημοσιογράφους και τους πολιτικούς ως προδότες, τότε η κυβέρνηση χωρίς να σας ενημερώσει, επενέβη διπλωματικά και είπε το Καντάφη σταμάτα. Δεν έχεις δικαιώματα του μεθανίου νοτίως της Κρήτης, διότι είναι 12 μίλια από εμάς, είναι 170 από σένα, άρα είναι στο μέσον τα δικαιώματά σου με την υφαλοκρηπίδα σου και επομένως περιορίζεται. Έκτοτε ο Καντάφη και οι Λιβύοι περιόρισαν τις αξιώσεις για την υφαλοκρηπίδα. Δεν περιόρισαν όμως οι τραπεζίτες που διοικούν την ανθρωπότητα και έβαλαν τους Τούρκους να ζητήσουν την Ρο, Κο και Στρογγύλη. Μάλιστα το Καστελόριζο λέγεται Μεγίστη, ο Σνήσος. Καστελόριζο είναι η πόλη. Λοιπόν, ζητούν λοιπόν Ρο, Μεγίστη και Στρογγύλη, διότι παίρνοντας αυτά τα νησιά έχουν και αυτά υφαλοκρηπίδα 200 μίλια. Και έτσι, εάν πάρετε την Κρήτη εδώ, την Κύπρο εκεί, το Καστελόριζο εδώ, τότε το μήκος αυτό του μεθανίου μοιράζεται στα τρία. Επειδή έχουν όλοι εξίσου δικαιώματα. Μάλιστα. Δηλαδή το 1 τρίτο ανήκει στην Κρήτη, το 1 τρίτο στην Κύπρο, αλλά το 1 τρίτο στο Καστελόριζο και στην Κο και στην Ρο. Όχι στην Κο, με συγχωρείτε, στη Ρο, στην Μεγίστη και στη Στρογγύλη. Επομένως, μοιράζουν τα δικαιώματα του ελληνικού γεωφυσικού πλούτου. Καλώς. Αυτό δεν σας ενημέρωσαν. Γι' αυτό γίνονται τα επεισόδια. Εάν δεν συγκρίνεται ότι από την ώρα που άρχισα πλέον να διαμαρτύρομαι κατά των πολιτικών και δημοσιογράφων, δια το ότι δεν κράτησαν ενήμερο τον ελληνικό λαό και πίστευα ότι οι Έλληνες όλοι μέχρι πρότινος, ότι τα χωρικά μας ύδατα είναι και τα δικαιώματα υφαλοκρηπίδας. Άρα υπάρχουν διεθνή ύδατα στο Αιγαίο, άρα υπάρχει και διεθνή υφαλοκρηπίδα. Και με το δικαίωμα αυτό οι Τούρκοι πριν από χρόνια βγάζανε το περίφημο σεισμικ και έκανε έρευνες στο Αιγαίο. Ενώ εάν η ελληνική κυβέρνηση έλεγε πιο διεθνή, εντάξει διεθνή ύδατα για την πλεύση των σκαφών, όχι για την έρευνα και την εκμετάλλευση της υφαλοκρηπίδος. Αυτά είναι 200 τα μίλια. Και όταν τα ελληνικά νησιά είναι κοντά το ένα από το άλλο, φράσουν τελείως τα δικαιώματα του μικρασιατικού χώρου προς το εσωτερικό του Αιγαίου. Καλώ, Στραβίνια. Και ένα λεπτό εδώ θα να γίνει να συμπληρωθεί ο συλλογισμός. Λοιπόν, και δεν δίνατε. Από την ώρα λοιπόν που αρχίσαμε να διαμαρτυρόμεθα εμείς μερικοί και να ξυπνάμε τους πολιτικούς και τους δημοσιογράφους, τότε σκέφτηκαν ότι άρα πρέπει να πάρουμε και ένα-δυο νησάκια να σπάσουμε την αλυσίδα αυτή των ελληνικών δικαιωμάτων. Μάλιστα. Και τότε ήγεραν τις αξιώσεις για το αγκαθονίσει και αγαθονίσει, για να σπάσουν την αλυσίδα, το μέτωπο της ελληνικών δικαιωμάτων και να μπουν στο εσωτερικό του Αιγαίου. Επομένως είναι πολύ βαθιά τα αίτια και πολύ σοβαρά τα συμφέροντα των τραπεζιτών για να χτυπάνε
και να βάλουν τους Τούρκους να ζητάνε τα νησιά αυτά. Εκτός αυτού, ναι, στο Αγαθονήσι και Αγαθονήσι, Αγαθονήσι, ναι, κάθονται απάνω εις την, εκείνη την, πώς λέμε, την αεροφωτογραφία που έβγαλε ο Αμερικανικός δορυφόρος, την οποία εγώ είδα με τα μάτια μου, και δείχνει την κορυφή του Νοτιοανατολικού Αιγαίου να κάθεται πάνω σε πολύτιμα μέταλλα και κάτω από αυτά τεράστιες ποσότητες πετρελαίου. Μάλιστα. Και επομένως θέλω να πω σε αυτά. Ναι, ναι. Ο πλούτος αυτός, ναι, βρίσκεται, εάν πάρετε τη Νήσο Λέρο, στο μέσον βάλετε ένα διαβήτη και 30 χιλιόμετρα γύρω-γύρω και γυρίσετε, όλος ο χώρος περιέχει αυτόν τον τρομερό πλούτο. Ευχαριστούμε, στρατηγέ. Ήταν περιεκτικότατη η πρώτη αυτή η τοποθέτησή σας και σαν εισαγωγή νομίζω ότι μας τοποθετήσατε άμεσα και πάρα πολύ σαφώς, ακριβώς, στο μέγεθος που έχει το πρόβλημα, στο πραγματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται όλος αυτός ο μηχανισμός που αποσκοπεί σε σκοτεινά σχέδια, αποκόλλησης κάποιων εδαφών, κάποιων νησιών από την Ελλάδα. Έρχομαι στον κύριο Χαζάπη, ο οποίος έζησε του τι θα πει Τούρκος και Τουρκία το 1974 στη μαρτυρική Κύπρο. Και ξέροντας ακριβώς από τότε πώς σκέφτεται ο Τούρκος σε αντίστοιχες περιόδους ταραχής ή σε περιόδους που η πολιτική κατάσταση της Ελλάδας δεν είναι και τόσο ασφαλής, δεν είναι και τόσο σαφής. Οι Έλληνες δεν αισθάνονται και τόσο πολύ Έλληνες, αλλά είναι έτοιμοι να διαπραγματεύσουν το οτιδήποτε τους ανήκει. Ήδη διαπραγματεύτηκαν και ξεπούλησαν εμφανώς ή αφανώς πολλά. Ερχόμαστε, κύριε Χαζάπη, λοιπόν τώρα να λέμε άραγε αυτά τα νησιά, Καστελόριζο, Ρο, Στρογγύλη και όλα αυτά που είπε ο στρατηγός, πραγματικά είναι στους άμεσους στόχους της Τουρκίας, κινδυνεύουμε δηλαδή για έναν πόλεμο αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, μετά την ανακοίνωση των εκλογών που γίνονται τώρα, τόσο ευνίδια και απότομα εκλογές, πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ σοβαρά. Μάλιστα. Πρώτον, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ένα θερμό επεισόδιο. Εχθές, μια Κύπρος στρατηγός για το Αγωδονήσι πετούσε ένα ελικόπτερο δικό μας. Ναι. Δυσαρεστήθηκαν οι Τούρκοι, ναι, και αμέσως το αποσύρανε. Ποιος το απέσυρε, η Τουρκία το έστειλε και απέσυρε ή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας? Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Πώς γύρισε το. Δεύτερον, πιστεύω ότι όταν γίνεται. Δεν υπάρχει μία αναμπουμπούλα υπάρχει στην Ελλάδα, πάντα εκεί προς το, η Τουρκία το εκμεταλλεύεται. Το ίδιο ακριβώς έγινε το 1974. Δεν είναι ευκαιρία να πάει χαμένη και γι' αυτό μπήκε μέσα στο νησί. Και όπως λέει ο στρατηγός για το Καστελόριζο, το ίδιο έγινε και στα Ίμια. Γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει τα Ίμια τι έχει, τι έτσι παράγει τα Ίμια. Έτσι, τα Ίμια παράγει όσμιο. Έτσι. Το όσμιο χρησιμοποιείται για τους πειράγους και βγαίνει σε 2-3 σημεία στον κόσμο. Εύχομαι να μην γίνει το ίδιο και στο Καστελόριζο. Πρέπει να ανησυχήσουμε πάρα πολύ, διότι εύχομαι να βγω, να μην είμαι κακός μάτης, αλλά αυτό με το που γίνεται τόσο απότομα πονηρεύει πάρα πολύ. Πονηρεύει πάρα πολύ. Μιλάτε έτσι ανοιχτά για θερμό επεισόδιο. Νομίζετε ότι οι πολιτικοί μας, οι ηθήνοντες νόες που μας κυβερνούν αυτή τη στιγμή, εξετάζουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, περνάει από το μυαλό τους? Εάν δεν περνάει από το μυαλό τους, είναι ανίκανο. Εάν περνάει και το γνωρίζουν, με συγχωρείτε, από εκεί και πέρα είναι τι φράση να χρησιμοποιήσω. Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει ακριβής φράση που να περιγράψει έναν έκαστο εξ αυτών. Προδότες, ίσως. Θα σας πω, το 1974, όταν εμείς στον πρώτο Ατύλλα είχαμε αφήσει τους Τούρκους το 2% του κυπριακού εδάφους και γυρνάνε και μας δίνουν διαταγή εκεχηρία, μας την εκεχηρία. Όταν κάνεις εκεχηρία δεν τραβιέσαι πίσω. Ναι. Μας τραβάνε πίσω. Ναι. Παίρνουν το 18% οι Τούρκοι, χωρίς να πέσει μια σφαίρα. Στο διάστημα του πρώτου μεταξύ δεύτερου Ατύλλα που είχαμε εμείς στην εκεχηρία, σεβαστήκαμε στην εκεχηρία. Όχι, τι σεβαστήκαμε, δεν μας αφήσανε γιατί είχαμε δώσει διαταγή. Και ο Ατύλλας προέλασε. Κάναν το προεγγεφύρωμα, μετά κάναν το προεγγεφύρωμα, περνάγανε μεταγωγικά από πάνω μας. Λέγαμε να ρίξουμε, διαταγή να μην ρίξετε. Πήγαν απέναντι στον Γκιόνελι, στρατηγική σημασία του Τούρκου, το μέρος αυτό στην Κύπρο και κατεβάσαν 45.000 στρατό και 300 άρματα. Η Τουρκία φυσικά ήταν δίπλα. Τα βομβαρδιστικά ζυγόταν μέσα σε 3-4 λεπτά.
Οπότε τελείωσε. Εμείς το